Λοιπόν, εδώ είμαστε. Χαίρετε. Καλησπέρα. Βράδυ Παρασκευής όπως πάντα, 26 Νοεμβρίου. Κοντεύουμε να φάμε τον Νοέμβριο. Κάθε φορά αυτό λες, ρε παιδί μου. Μια ο Οκτώβριος, μια ο Νοέμβριος, μετά ο Δεκέμβριος. Υποδηλώνω το πώς τελειώνουν οι μήνες, πώς περνάει ο καιρός. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στο Στέλιο και στη Στέλλα. Χρόνια πολλά στην Κατερίνα που γιόρταζε χθες. Να τα πούμε και αυτά, να μην τα ξεχνάμε. Σήμερα γιορτάζει η Στέλλα και ο Στέλιος. Η Στυλιανή, ο Στυλιανός. Να πω και εγώ χρόνια πολλά στη δική μου Στέλλα από τα Λιμενάρια. Χρόνια πολλά. Γερή και δυνατή. Και να περάσετε καλά σήμερα άμα βγείτε. Και προσεκτικά. Προσεκτικά πάντα. Προσεκτικά πάντα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά και να δούμε. Έχουμε και πολλούς καλεσμένους. Σήμερα πραγματικά έχουμε πολλούς καλεσμένους. Και θα πρέπει να είμαστε λίγο έτσι πιστοί. Στους χρόνους μας. Χρόνους, για να μπορέσουμε έτσι να σας ικανοποιήσουμε όλους. Και εσάς τους τηλεθεατές, αλλά και τους ανθρώπους που έχουμε σήμερα στην εκπομπή. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την παρουσίαση του πρώτου καλεσμένου. Πάμε, γιατί πάμε. Πολλά δεδομένα θα αναλύσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Έχουμε λοιπόν καλεσμένο τον κύριο Χρήστο Λιάπη, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ και προσφάτως εισαχθής μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Να μας δώσει στοιχεία και για το ΚΕΘΕΑ, αλλά και τους λόγους για τους οποίους εισήχθη στην Επιτροπή αυτή. Πάμε να τον καλησπερίσουμε και φυσικά είναι και ψυχίατρος, έτσι. Να τα λέμε όλες τις ιδιότητες. Χαίρετε, κύριε Λιάπη. Καλησπέρα, κύριε Λιάπη. Καλησπέρα, καλησπέρα στην Καβάλα. Και στη Μακεδονία και τη Θράκη μας, όπου ξέρω ότι εκπέμπεται. Καλή δύναμη, γιατί η συγκυρία είναι πραγματικά δύσκολη και πρωτόγνωρη. Χαιρόμαστε αρχικά που σας έχουμε καλεσμένο για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Θα ξεκινήσω εγώ με μια απλή ερώτηση. Πώς πηγαίνει η λειτουργία του ΚΕΘΕΑ γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα? Έχουμε βιώσει ούτως ή άλλως πολλά προβλήματα, τα γνωρίζουμε, τα γνωρίζετε κι εσείς και οι τηλεθεατές. Πώς κυλάει η λειτουργία του οργανισμού, να πούμε πρώτα. Η λειτουργία του οργανισμού κυλάει απρόσκοπτα, κυλάει όπως πραγματικά αξίζει, στην υψηλή αποστολή, την οποία καλούμαστε να εκπληρώσουμε, την οποία για πολλά χρόνια στην πολυετή διαδρομή προσφοράς του οργανισμού έχουν διατρέξει και έχουν βαδίσει τα άξια στελέχη μας, όπως αξίζει σε κάθε άνθρωπο, ο οποίος προστρέχει για να βρει λύση στο πρόβλημα των εξαρτήσεων, ειδικά μέσα στην πανδημική συγκυρία, η οποία πολλαπλασίασε πολλές εξαρτήσεις και πολλές εξαρτητικές συμπεριφορές. Επειδή αναφερθήκατε σε προβλήματα τα οποία μπορεί να ακούστηκαν ή να προηγήθηκαν, και επειδή τα έχουμε ξαναπεί από το τηλεκόπημα του σταθμού σας, να σας θυμίσω ότι παρά τις φωνές της κάθε Κασάνδρας την άνοιξη, ότι δήθεν κλείνει το ΚΕΘΕΑ. Ναι. Το ΚΕΘΕΑ όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά συνεχώς αναπτύσσεται. Πριν από τρεις μέρες εγκαινιάσαμε για πρώτη φορά στην Δυτική Μακεδονία, στην άλλη πλευρά της Μακεδονίας, το πολυδύναμο κέντρο μας και την κινητή μονάδα. Το καλοκαίρι αντίστοιχα είχαμε εγκαίνια στη Ρόδο, στην Κρήτη αντίστοιχα καινούργιες μονάδες, πάλι λίγο πριν στην Άρτα και στα Γιάννενα, όπως λέει και ο λόγος, αλλά κατά κυριολεξία. Βλέπουμε λοιπόν ότι τίποτα από όλα αυτά που κατά καιρούς έχουν δει εν είδη κινδυνολογίας το φως της δημοσιότητας δεν επαληθεύτηκε. Συμπληρώνονται δύο χρόνια. Και επειδή είπατε ότι βγαίνει το Νοέμβριος, 1η Νοεμβρίου του 2019 ήταν λοιπόν που ανέλαβα, δύο χρόνια και 26 ημέρες, και τις μετράω όχι όπως τις μετρούν στο στρατό ή σε χειρότερες καταστάσεις εκπλήρωσης της θητείας, τις μετράω γιατί κάθε μέρα είναι μια παραγωγική ημέρα, παραγωγική και για εμένα, λόγω και του επιστημονικού αντικειμένου της ιατρικής, της ψυχιατρικής που με έφερε στο τιμόνι του ΚΕΘΕΑ, παραγωγική και γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να βλέπω πραγματικά τους τρόπους με τους οποίους επαληθεύεται το στεγνό θεραπευτικό μοντέλο στην πράξη μέσα από την αποτελεσματικότητά του. Προχωράμε λοιπόν δυνατά, δεν χωράνε διαχωριστικές γραμμές, δεν χωράνε χρώματα, δεν χωράνε σκοπιμότητες πολιτικές ή άλλου τύπου μέσα στην αποστολή του ΚΕΘΕΑ, ειδικά όταν αυτή καλείται να εκπληρωθεί υπό βάναυσα δύσκολες συνθήκες
και πρωτόγνωρα δύσκολες συνθήκες για τους χρήστες, για τις οικογένειές τους, για κάθε άνθρωπο που πιάνεται στη μέγενη των εξαρτήσεων μέσα στην πανδημία, μέσα στα lockdowns, μέσα στις δυσκολίες που δημιούργησε αυτός ο πρωτόγνωρος ιός που χτύπησε την ανθρωπότητα. Μπράβο, και μιας και αναφερθήκατε, κύριε Λιάπη, είναι πολλά τα ερωτήματα αρχικά τα οποία θέλουμε να σας θέσουμε, αλλά είναι και περιορισμένος ο χρόνος. Μιας και αναφερθήκατε στο κομμάτι του κορονοϊού. Έχουμε διαβάσει ούκο λίγες φορές ότι κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, τα τελευταία αυτά 2 με 2,5 χρόνια, έχει ανέβει δραματικά η πώληση ψυχοφαρμάκων λόγω του εγκλεισμού. Ναι. Θέλετε λίγο αυτό να μας το μεταφράσετε μέσα από την επαγγελματική σας ιδιότητα? Βεβαιότατα, όντως, και ακριβώς καλά κάνετε και το θέτετε για να μην υπάρχουν και παρανοήσεις, διότι είναι ένα κομμάτι όπου απαιτούνται πολλές φορές ειδικές γνώσεις και περνάνε στον κόσμο με λάθος τρόπο τα μηνύματα. Όντως έχει βρεθεί και από τις έρευνες που γίνανε στα λίμματα, κυρίως των μεγάλων πόλεων, ότι έχει αυξηθεί η κατανάλωση, άρα δηλαδή και η χορήγηση ψυχιατρικών φαρμάκων. Αυτό είναι μια παρατήρηση που στη χώρα μας είχε επισημανθεί και στα χρόνια της κρίσης, τα οποία να μην ξεχνάμε ότι προηγήθηκαν της πανδημίας, και είναι ενδεικτικό ότι οι επιβαρύνσεις που δημιούργησαν οι ψυχοπιεστικές συνθήκες της ανεργίας, της μείωσης των μισθών, όλων αυτών που τα βιώσαμε πραγματικά στο πετσί μας, επιτρέπετε μου να πω, τα 10 χρόνια της οικονομικής κρίσης, οι δύσκολες αυτές συνθήκες επιδείνωσαν την ψυχική υγεία του Έλληνα. Άρα αυξήσανε την ανάγκη του να αναζητά ψυχιατρικές υπηρεσίες και να λαμβάνει ψυχιατρικά φάρμακα. Εν συνεχεία, σχεδόν χωρίς να έχουμε προλάβει να ανασάνουμε σαν λαός και σαν κοινωνία από αυτές τις πιέσεις, ήρθε η παγκόσμια πλέον πίεση της πανδημίας, η οποία εκφράστηκε και με επιδείνωση των οικονομικών δικτών και με επιδείνωση της κοινωνικής συνεκτικότητας μέσα από την ανάγκη αποστασιοποίησης για την προφύλαξη, ειδικά τους πρώτους μήνες που δεν υπήρχε το εμβόλιο. Άρα λοιπόν είναι αναμενόμενο να βλέπουμε αύξηση των ψυχιατρικών φαρμάκων, γιατί ακριβώς υπάρχει αύξηση της ζήτησης ψυχιατρικών υπηρεσιών. Αυτό το οποίο όμως είναι επικίνδυνο και αυτό το οποίο συνδέεται και με την ιδιότητά μου ως Προέδρου του ΚΕΔΕΑ και άρα ταγμένου στην πρόληψη εξαρτητικών συμπεριφορών, και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, είναι ότι τα ψυχιατρικά φάρμακα τα οποία συνταγογραφούνται από γιατρό, στην πλειονότητά τους δεν είναι ούτε εφιστικά ούτε εξαρτητικά. Αν βλέπουμε αύξησή τους, σημαίνει ότι αυξήθηκε η κατάθλιψη, αυξήθηκε το άγχος και άρα ορθώς οι άνθρωποι προσφεύγουν σε γιατρό και τα λαμβάνουν. Εκτός εάν πηγαίνουν μόνοι τους και παίρνουν, πράγμα το οποίο δεν είναι συνηθισμένο. Παρατηρείται όμως, και εδώ χρειάζεται προσοχή, σε μια ειδική κατηγορία φαρμάκων, στα αγχολητικά, στις βενζοδιαζεπίνες. Φάρμακα τα οποία πολλές φορές δίνονται αυθαιρέτως ή καθ' υπερβολή ή κατά κατάχρηση από συναδέλφους και ψυχιάτρους και νευρολόγους, δυστυχώς και παθολόγους και γενικούς γιατρούς. Φάρμακα τα οποία προσφέρουν βραχύλια, βραχυχρόνια και άμεση ανακούφιση από το άγχος, αλλά σε ένα βάθος χρόνου εγκαθιστούν εθιστική συμπεριφορά, απαιτείται δηλαδή συνεχώς αύξηση της δόσης για να πετυχαίνει ο ασθενής το ίδιο αγχολητικό αποτέλεσμα, και το χειρότερο, αποτελούν προδιαθεσικούς παράγοντες για εμφάνιση ανοϊκών διαταραχών στην τρίτη ηλικία, όσο δηλαδή περνάνε τα χρόνια. Και για να το κλείσουμε εδώ, σεβόμενος το χρόνο σας πολύ γρήγορα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μίλησε για μια πανδημία μέσα στην πανδημία. Η πανδημία αυτή έχει να κάνει με την αύξηση της χρήσεως τέτοιων ουσιών, αγχολητικών, βενζοδιαζεπινών δηλαδή. Είναι γνωστές, είναι τα γνωστά αγχολητικά, ηρεμιστικά που δίνονται πολλές φορές, το ξανά λέω, καθ' υπερβολή, κατά κατάκριση, ακόμα και από το φαρμακοποιό που βρίσκει κάποιον εντός εισαγωγικών γιατρών να κάνει την καταχρηστική αυτή συνταγογράφηση, γιατί είναι φάρμακα που απαιτούν ειδικό συνταγολόγιο, ακόμα και τώρα με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Άρα χρειάζεται η συνέργεια κάποιου γιατρού για να δίνονται. Μιλάει λοιπόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για αύξηση
της χρήσης, της αυθαίρετης χρήσης αυτής της κατηγορίας φαρμάκων από τους μεγαλύτερους σε ηλικία, οι οποίοι, ας μην ξεχνούμε, ότι ειδικά στους πρώτους μήνες της πανδημίας και όταν δεν υπήρχε το εμβόλιο, βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα, αισθάνονταν ότι απειλούνταν πολύ περισσότερο από μια αρρώστια η οποία χτυπάει τις ευπαθείς ομάδες με κυριότατο παράγοντα ευπάθειας την προχωρημένη ηλικία, και ας μην ξεχνάμε ότι ήταν και οι άνθρωποι που αναγκάστηκαν να μείνουν, να απομονωθούν από τους οικείους τους, γιατί όλοι φοβόμασταν μήπως μεταδώσουμε τους παππούδες μας ή στους μεγαλύτερους σε ηλικία γονείς μας την νόσο. Και ας μην ξεχνούμε, για να το κλείσουμε και να το δέσουμε με τις ελληνικές ιδιαιτερότητες, ήταν και η ηλικιακή ομάδα που στην Ελλάδα δέχτηκε μεγάλη πίεση και από την κρίση. Γιατί μπορεί να ήταν εκτός της παραγωγικής διαδικασίας, να είχαν συνταξιοδοτηθεί δηλαδή, αλλά έτσι όπως είναι δομημένη η ελληνική οικογένεια, αυτή η παλιά γενιά κλείνει και πολλές φορές να στηρίξει τα άνεργα παιδιά, να στηρίξει τα εγγόνια που οι γονείς πιέζονταν και δεν μπορούσαν, και είδε βεβαίως και τις συντάξεις της να μειώνονται. Αυτά όλα πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας όταν παίρνουμε αποφάσεις για τη δημόσια υγεία, οι οποίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες όλων των ηλικιακών ομάδων. Ωραία. Και όλων των πληθυσμιακών ομάδων. Και τώρα σας πηγαίνω λίγο στην δεύτερη ιδιότητα, γιατί αναγράφουμε και μέλος Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, συστάθηκε η νέα Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων υπό τον Σωτήρη Τσιόδρα, που όλοι γνωρίζουμε και είχαμε δει να σηκώνει το βάρος της έναρξης της πανδημίας στην χώρα μας. Θέλω λίγο, αν θέλουμε, να μας πείτε τον λόγο της συμμετοχής, γιατί είναι πρώτη φορά που ουσιαστικά υπάρχει μια συμμετοχή ενός παράγοντα, ενός προέδρου του ΚΕΘΕΑ, ενός ψυχιάτρου. Ποιος ο ρόλος δηλαδή στην Επιτροπή, αν συνεδρίασε αυτή η Επιτροπή, και ποιες είναι οι αποφάσεις οι οποίες θα συνεισφέρετε εσείς με τις γνώσεις που μόλις ακούσαμε ούτως ή άλλως για την αύξηση των φαρμάκων κτλ. Πρώτα χαίρομαι πραγματικά, γιατί η συγκρότηση και η σύνθεση η συγκεκριμένη της Επιτροπής αποτυπώνει από την μία πλευρά την τεράστια αξία και σημασία και σοβαρότητα και επιστημοσύνη που φέρνουν τα μέλη που συμμετέχουν, και βεβαίως ο καθηγητής ο κύριος Τσιόδρας, επικεφαλής όλων ημών. Τώρα, σε ό,τι αφορά την δική μου συμμετοχή, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα αναγνωρίζει τον ρόλο του ΚΕΘΕΑ στην πρόληψη όλων των εξαρτήσεων, όχι μόνο των ναρκωτικών, για να το ακούει αυτό ο κόσμος. Δεν ασχολούμαστε μόνο με τα ναρκωτικά, με την πρόληψη των ναρκωτικών. Ασχολούμαστε με την πρόληψη όλων των εξαρτήσεων και των παράνομων, αλλά και των νόμιμων, όπως είναι το αλκοόλ, όπως είναι ο ηλεκτρονικός λόγος, όπως είναι ο φυσικός, όπως είναι η εξάρτηση από το ίντερνετ, καταστάσεις που για προφανείς λόγους φουντώσαν, διωγγώθηκαν μέσα στην πανδημία. Χαίρομαι λοιπόν, γιατί βλέπω ότι προτεραιοποιείται για τη δημόσια υγεία το κομμάτι της αντιμετώπισης των συνανθρώπων μας, της βοήθειας του συνανθρώπων μας, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίσουν τη μέγενη των εξαρτήσεων. Προσωπικά τώρα μιλώντας, θεωρώ ότι αυτή η συμμετοχή, πέρα από τον άξονα και τη συνιστόσα της εξοφίτσιος συμμετοχής λόγω της θέσεως του Προέδρου του ΚΕΘΕΑ, νομίζω ότι αναγνωρίζει και ένα κομμάτι μεταπτυχιακών σπουδών τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν να κάνουν με την διοίκηση υπηρεσιών υγείας, την δημόσια υγεία και κυρίως την διεθνή ιατρική και την διαχείριση κρίσεων υγείας. Σπουδές και δραστηριότητες που με είχαν φέρει μέχρι και την Τανζανία, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες των γιατρών του κόσμου το 2009. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε μια πανδημία η οποία μας αναγκάζει να σκεφτόμαστε παγκόσμια αλλά να δρούμε τοπικά, σκεφτείτε τη νέα μετάλλαξη της Μποτσουάνα, σκεφτείτε τι μπορεί να έρθει και τι έρχεται, έτσι τώρα το βλέπουμε από την Αφρική, σκεφτείτε παλαιότερες μεταλλάξεις που στον σύντομο μεν αλλά τόσο πυκνό καιρό της διαδρομής του ιού μέσα στην ανθρωπότητα, μέσα στην ανθρώπινη ιστορία έχουν βγει. Νομίζω δηλαδή ότι και αυτός είναι ένας άξονας που αιτιολογεί την συμμετοχή μου στην Επιτροπή αυτή. Τέλος πάντων,
Αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι ήταν μια επιτροπή η οποία σχεδόν, δεν θέλω να πω προφητικά, αλλά προληπτικά είχε προβλεφθεί να συμπροτηθεί τον Μάρτιο του 2019, λίγο πριν ξεσπάσει η πανδημία. Γιατί ο κύριος ρόλος της είναι όλες οι δράσεις δημόσιας υγείας και όλα τα σχέδια, τα εθνικά σχέδια δράσης για τη δημόσια υγεία, τα οποία δεν είχαν βέβαια καμία σχέση τότε με την COVID-19 και με τον νέο κορονοϊό, γιατί κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει ότι θα έρθει. Έπρεπε όμως να είμαστε έτοιμοι από επίπεδο δημόσιας υγείας να έχουμε ήδη συγκροτημένα σχέδια για την αντιμετώπιση όλων των απειλών ή όλων των δύσκολων καταστάσεων για τη δημόσια υγεία. Καταστάσεις που μπορεί να είναι το κάπνισμα, μπορεί να είναι η παιδική παχυσαρκία, μπορεί να είναι οι εξαρτήσεις, μπορεί να είναι χίλια δυο. Όταν τώρα λοιπόν ως χώρα δεχτήκαμε την απειλή της πανδημίας, εννοείται ότι μοιραία όλες οι δράσεις και όλες οι προτεραιοποιήσεις για τη δημόσια υγεία, την ευρύτερη δημόσια υγεία, πέραν δηλαδή του κορονοϊού, έπρεπε να περάσουν σε ένα δεύτερο πλάνο. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα, μολονότι είμαστε σε ένα πικ καινούριο δυστυχώς, σε μια κορύφωση δυστυχώς ενός νέου πανδημικού κινήματος, με επικεφαλής τον καθηγητή, τον Σωτήρη, τον Τσιόδρα, άνθρωπο που ξέρει όσο κανένας τι σήμαινε και τι σημαίνει να είσαι ο κυματοθράφτης της πρώτης ουσιαστικά επέλασης του κορονοϊού σε μια χώρα και να σηκώνεις και το ουσιαστικό και το επικοινωνιακό, επιστημονικό πάνω απ' όλα βάρος αυτής της αντιμετώπισης. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα να μπορέσουμε να φέρουμε την κανονικότητα και τους κανονικούς ρυθμούς στις πρωτοβουλίες της δημόσιας υγείας, βάζοντας σιγά σιγά στις ράγες μέσα και από υποεπιτροπές που θα δημιουργηθούν, που θα συγκεντρώνουν τους ειδικούς από αυτούς τους 21 εμπειρογνώμονες, ας πούμε, που συγκροτούμε την Επιτροπή και οι οποίες πάντα έχοντας στο μυαλό μας και ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση της πανδημίας, θα μπορέσουμε σιγά σιγά να εξειδικεύσουμε και να υλοποιήσουμε τα επιμέρους σχέδια για την ευρύτερη δημόσια υγεία, σχέδια που πολλές φορές προϋπήρχαν, σχέδια που διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν μπορεί να είχαν συγκροτηθεί, τους έλειπε όμως ένας σαφής προϋπολογισμός και μια σαφή αποτύπωση του κόστους τους και των χρηματοδοτικών εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ξέρω ότι είναι δύσκολη η συγκυρία, αλλά αν μπορεί να μείνει κάτι καλό από αυτή την πανδημία, είναι ότι μας επιτάχυνε πολλές φορές να λειτουργήσουμε όσο αποτελεσματικά και όσο γρήγορα θα έπρεπε να είχε λειτουργήσει ο κρατικός μηχανισμός στη διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής δημόσιας διοίκησης όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ωραία. Ναι. Συμφωνώ με απόλυτα. Ωραία, κύριε Λιάπη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχαμε και άλλα ερωτήματα, η αλήθεια είναι, αλλά καταλαβαίνετε και εσείς ο χρόνος είναι περιορισμένος. Ήδη τον ξεφύγαμε. Υπόσχομαι να είμαι πολύ σύντομος, αν προλαβαίνετε να μεταθέσετε. Δεσμευόμαστε στο άμεσο μέλλον. Ότι θα σας ξαναφιλοξενήσουμε για να πούμε και τα υπόλοιπα. Μία σύνδεση. Για να αναπτύξουμε και άλλα ερωτήματα. Υπόσχομαι και εγώ όταν βρεθώ στην Καβάλα, γιατί έχουμε δομές που προγραμματίζονται και για αυτό το κομμάτι. Θα σας περιμένουμε από εδώ. Της Μακεδονίας και της Τράγης. Υπόσχομαι, αν το επιτρέπει και η εξέλιξη της πανδημίας που ελπίζουμε να αντιμετωπιστεί όπως πρέπει, να φιλοξενηθώ. Χαρά μου θα είναι και από κοντά. Χαρά μας, να είστε κύριε καλά. Λιάπη. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Τέλεια. Ναι, εντάξει, είχαμε και άλλα ερωτήματα. Και αλλά πρέπει να τα περιορίσεις. Ήδη ξεφύγαμε. Ναι. Φαντάζομαι τώρα. Ξεφύγαμε ειδικά κατά πολύ. Από το κομμάτι των φαρμάκων κτλ. Και να πω λίγο σύντομα πριν να πάμε στις διαφημίσεις ότι άλλαξαν τα δεδομένα. Ναι, με την υπόθεση της Μποτσουάνας που είπε και ο κύριος Λιάπης. Ναι. Ότι πλέον οι εισερχόμενοι, έγινε η σύσκεψη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, οι εισερχόμενοι θα πρέπει πρώτα να έχουν συγκεκριμένο λόγο που έρχονται από την περιοχή εκείνη. Θα πρέπει να έχουν επικοινωνήσει με την πρεσβεία, να υποβληθούν σε ένα PCR test πριν έρθουν. Ένα αφού έρθουν και ένα σε 10 μέρες αφού κάνουν το δεύτερο τεστ μετά την επιστροφή τους και να μείνουν και σε καραντίνα. Δυστυχώς αυτά επιβάλλει η κατάσταση. Εισερχόμενοι από την Νότια Αφρική. Ναι, εισερχόμενοι από την Νότια Αφρική. Όχι γενικότερα από την Νότια Αφρική, γιατί βλέπουμε ότι η συγκεκριμένη μετάλλαξη αλλάζει
τα δεδομένα. Έχει τώρα ξεκινήσει κατά πόσο... από εκεί τώρα, δεν ξέρουμε κατά πόσο έχει χτυπήσει και τη δική μας πόρτα και δεν το έχουμε καταλάβει ακόμη. Στην Ελλάδα δεν ξέρω, πάντως στο Βέλγιο εντοπίστηκε ήδη το πρώτο κρούσμα. Τώρα, το πόσο μεταδοτική είναι, εμένα μου φαίνονται πολύ γρήγορες οι πληροφορίες. Οι πληροφορίες, λέω, ο καταιγισμός των εξελίξεων με την εμφάνιση της μετάλλαξης. Και κατά πόσο και το εμβόλιο μας καλύπτει. Πολλές συγκεκριμένη απολύτες, ναι, μετάλλαξη. Τέλος πάντων, ας βάλουμε μια τελεία. Θα σε πάω, θα σου βάλω μεγάλη άνω τελεία, γιατί στο επόμενο μέρος θα σε πάω καλλιτεχνικά. Αχ, άντε λίγο να χαλαρώσουμε. Θα δεις. Έχουμε κοσμοκλάσικαλ, έχουμε την Τάνια Γιαννούλη τη συνθέτη. Θα μας μιλήσει για την αυριανή εκδήλωση και την Ιωάννα Καλιστρίδου από το Κινσέ Πυθή και τους εθελοντές που συμμετείχαν. Γνώριμη φυσιογνωμία. Λοιπόν, διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε. Μάλιστα, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της νυχτερινής περιπολίας. Στο πιο χαλαρό. Χαλαρό και λίγο μουσικά θα το πάμε. Εννοείται. Έτσι, γιατί σήμερα θα ταξιδέψουμε πολύ. Και λέω πολύ γιατί έχουμε αρκετούς καλεσμένους. Στο Κοσμοκλάσικαλ. Στην τρίτη ενότητα του Κοσμόπολης, η οποία σύντομα ολοκληρώνεται. Ολοκληρώνεται όμως με τον καλύτερο τρόπο. Και έχουμε μία εκδήλωση το Σάββατο στις 27 του μήνα. Περισσότερα βέβαια θα μας πει η αγαπητή καλεσμένη που έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά βέβαια. Και επειδή είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος της, να την καλησπερίσουμε. Είναι μαζί μας η κυρία Τάνια Γιαννούλη, συνθέτηση, η οποία θα συμμετέχει φυσικά στην παράσταση την οποία ανέφερε και ο Νίκος. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, δώστε μας δύο πληροφορίες για το τι θα παρακολουθήσουμε το Σάββατο στις 27 του μήνα στην Μεγάλη Λέσχη, αύριο δηλαδή. Λοιπόν, αύριο λοιπόν θα παίξουμε με το τρίο μου, το οποίο αποτελείται εκτός από μένα στο πιάνο από τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο στην τρομπέτα και τον Κυριάκο Ταπάκη στο ούτι. Όπως καταλαβαίνετε είναι ανασυνήθιστο τρίο, με ασυνήθιστη ενορχήστρωση, πιάνο, ούτι και τρομπέτα. Και θα παίξουμε κομμάτια από τον δίσκο μας, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει εδώ και ένα χρόνο περίπου. In Fading Light, ο τίτλος του δίσκου μας. Να πούμε λοιπόν επίσης ότι το μέρος των εσόδων της συγκεκριμένης ενότητας θα διατεθεί μάλλον στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Φίλων Ατόμων με Αυτισμού Νομού Καβάλας, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε, κυρία Γιαννούλη, έτσι πώς αισθάνεστε για τη συμμετοχή σας αυτή, η οποία έχει και έναν εθελοντικό, θα λέγαμε, χαρακτήρα, μιας και θα ενισχύσει κάποιο από τα φιλανθρωπικά έργα της Καβάλας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, βέβαια, που θα παίξουμε σε αυτό το φεστιβάλ και σε αυτή την ωραία πόλη. Και φυσικά πολύ χαρούμενοι που ένα μέρος θα πάει για ένα καλό σκοπό. Εννοείται αυτό. Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, κυρία Γιαννούλη. Καταλαβαίνουμε ότι είναι περιορισμένος ο χρόνος. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι η κυρία Γιαννούλη είναι σε επαγγελματικό ταξίδι αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Με τα βίας κατάφερε να μας διαθέσει ούτε 5 λεπτά από τον χρόνο της, γι' αυτό και ήταν για να μπορέσει να είναι αύριο στην Καβάλα. Για να μπορέσει να είναι αύριο στην Καβάλα. Να πούμε λοιπόν, δεν ξέρω αν θες να πούμε δύο πληροφορίες. Βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Να επαναλάβουμε λοιπόν ότι μιλάμε για την εκδήλωση που είναι αύριο στην Μεγάλη Λέσχη, το Σάββατο δηλαδή στις 8.30. Μιλάμε για το Τάνια Γιαννούλη Τρίο. Να επαναλάβουμε ότι τα έσοδα θα διατεθούν για καλό σκοπό, μέρος των εσόδων, για το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Φίλων Αυτισμού Νομού Καβάλας. Όποιος θέλει μπορεί να προμηθευτεί τα εισιτήρια, γιατί προφανώς οι θέσεις είναι περιορισμένες επειδή είναι εσωτερικός χώρος και υπάρχουν και τα μέτρα για την πανδημία, από την ιστοσελίδα του φεστιβάλ, αλλά και από το περίπτερο του ΕΟΤ. Από εκεί και πέρα, για βοήθησέ με λίγο. Και όσοι μπορείτε να βρεθείτε αύριο εκεί, να πούμε και αυτό, ότι ο χώρος Μεγάλης Λέσχης πραγματικά έχει μεταμορφωθεί, ούτως ή άλλως ήταν, αλλά πλέον έχει γίνει κάτι πολύ ωραίο, πολύ όμορφο και αξίζει πραγματικά τον κόπο, σε περίπτωση που σας αρέσει και αυτό το είδος μουσικής, να βρεθείτε εκεί, να περάσετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Σαββάτου. Αυτά για το Κοσμο Classical. Όχι αυτά για το Κοσμο Classical, έχουμε συνέχεια. Συνέχεια. Βέβαια. Έχουμε μαζί μας και την επόμενη καλεσμένη. Τι. Έτσι θα σ' άφηνα χωρίς την ενότητα. Λοιπόν, έλα, καλησπέρα σε την. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Ιωάννα Καλιστρίδου από την Κινσέ Πυθία. Είναι η ομάδα λοιπόν η οποία βρέθηκε και το καλοκαίρι στην πόλη της Καβάλας. Είναι και τώρα εδώ και βοηθούν στην όλη διοργάνωση. Καλησπέρα. Πολλές δράσεις. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μάλλον όλη η ομάδα σας ευχαριστεί για την πρόσκληση.
Λοιπόν, να μας πείτε καταρχάς ποιο είναι το κομμάτι της συμμετοχής σας στην τρίτη ενότητα στο Κόσμο Classical. Ωραία. Η Πυθία είναι αυτή η οποία έχει συμβάλει στο κομμάτι της εθελοντικής συμμετοχής των παιδιών. Δηλαδή, σαν πιστοποιημένος οργανισμός, είμαστε υπεύθυνοι για το κομμάτι των εθελοντών που ήρθαν εδώ για να μας προσφέρουν αυτό το θέαμα. Μάλιστα. Αν θυμάμαι καλά, ήσασταν εδώ και το καλοκαίρι. Πρέπει να έχουμε επικοινωνήσει και μαζί με διάφορες δράσεις που κάνατε και στο κομμάτι της ανακύκλωσης. Αν θέλετε να αναφερθούμε και λίγο σε αυτό. Έχουμε, πολύ σωστά το είπατε, το καλοκαίρι είχαμε εθελοντές από 4 χώρες και είχαμε κάνει τις κεντρικές μας δράσεις στην πλατεία της Καβάλας, όπου είχαμε 2 δράσεις, μία ήταν για τα σκυλόσπιτα και η άλλη για το κομμάτι της ανακύκλωσης, για το ψαράκι, το γκόμπιφις, το οποίο συνεχίζεται, η δράση αυτή συνεχίζεται σε όλα τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Παγκαίου πλέον. Ο λόγος που επιλέξαμε το Δήμο Παγκαίου είναι γιατί είναι η έδρα ουσιαστικά της Κινσεπ, της Κινσεπ Πυθία, και γι' αυτό επιλέξαμε ως πρώτη επιλογή τον Δήμο Παγκαίου. Πόσα άτομα, πόσοι εθελοντές της Πυθίας συμμετέχουν σε εκδηλώσεις στο τρίτο κομμάτι στο Κόσμο Classical? Αυτή τη στιγμή στο σύνολο είναι από τις χώρες στις οποίες έρχονται είναι γύρω στα 50 άτομα. Οι Έλληνες είναι γύρω στα 12 άτομα και βέβαια υπάρχει και η ομάδα της Πυθίας, η οποία δεν αφορά ούτε το κομμάτι της μουσικής, είναι το οργανωτικό κομμάτι. Θέλουμε να μας πείτε λίγο για την ορχήστρα την οποία έχει το οργανώσει, να μας δώσετε λίγο 2 πληροφορίες γύρω από αυτό το κομμάτι. Η συγκεκριμένη ορχήστρα αποτελείται από παιδιά 18 έως 29 ετών και από τραγουδιστές, όπως λέμε, πάλι στην ίδια ηλικία. Προέρχονται από 6 χώρες της Ευρώπης. Είναι όλοι είναι από μουσικά πανεπιστήμια της Ευρώπης και αντίστοιχα της Ελλάδας. Και έχουν έρθει εδώ πλαισιώνοντας το κομμάτι της ορχήστρας νέων, της Cosmo Classical Youth Orchestra. Οπότε θα λέγαμε ουσιαστικά ότι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε είναι ότι η μουσική ενώνει τον κόσμο. Πολύ σωστά το είπατε, πάρα πολύ σωστά το είπατε, γιατί τα παιδιά αυτά δεν γνωρίζονται. Πρώτη φορά είναι εδώ και έχουν συνεργαστεί για το συγκεκριμένο κομμάτι. Οπότε ναι, μπορούμε να πούμε, όπως επίσης οι εθελοντές αυτοί είναι εδώ κάτω από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, που είναι προγράμματα της Ευρώπης, τα οποία προσπαθούν να βοηθήσουν τους νέους να αυξήσουν τις δεξιότητές τους. Στο πρόγραμμά τους, το που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουν την κυρία Αλεξία Βουλγαρίδου, τον κύριο Γκάρι Κούντο, τον κύριο Γιάννη Πρωτόπαπα, που ουσιαστικά τους βοηθάνε στο κομμάτι της εκπαίδευσής τους, όπως επίσης έχουμε και αυτούς οι οποίοι πλαισιώνουν το κομμάτι, το οργανωτικό, που βοηθάνε με online σεμινάρια και αν θέλετε συμβουλές όσον αφορά το κομμάτι του πώς θα τραγουδήσουν ένα ρόλο. Νομίζω δηλαδή ότι είναι ένα πλήρες πρόγραμμα και εκπαιδευτικό αλλά και ψυχαγωγικό. Το πρόγραμμα αυτό θα συνεχιστεί και σε μελλοντικό χρόνο μετά την ολοκλήρωση του Cosmo Classical? Νομίζω ότι για φέτος πρέπει να είναι το τελευταίο. Ευελπιστούμε όμως ότι θα συνεχιστεί και στα επόμενα χρόνια. Και εμείς και κορονοϊού επιτρέποντος πλέον, γιατί τουλάχιστον αυτό να κάνουμε. Λέμε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είμαστε εδώ, να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Και είμαστε εδώ να παρακολουθούμε όλες τις δράσεις σας. Στο πλευρό σας το γνωρίζετε πολύ καλά εξάλλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Κάνω μια μικρή ανακεφαλαίωση, αν θέλεις. Ναι, μπράβο, λίγο, γιατί σε περίπτωση που μπερδέψαμε τον κόσμο, γιατί ήταν αλλεπάλληλες συνδέσεις. Είδαμε ουσιαστικά 2 συνδέσεις που έχουν να κάνουν, που πλαισιώνουν το φεστιβάλ Κοσμόπολης στην τρίτη ενότητα Cosmo Classical. Έτσι, να υπενθυμίσουμε ότι αύριο το βράδυ στις 8.30 έχουμε την εκδήλωση, η οποία θα γίνει στην Μεγάλη Λέσχη στις 8.30 με την Τάνια Γιαννιούλη και το Τάνια Γιαννιούλη Τρίο. Να πούμε ότι μαζί με την κυρία Γιαννιούλη συμμετέχουν ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος στην τρομπέτα και ο Κυριάκος Ταπάκης στο ούτι.
Να πούμε ότι τα έσοδα θα διατεθούν μέρος των εσόδων του Cosmo Classical στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Φίλων Ατόμων με Αυτισμό. Η συναυλία λοιπόν θα πραγματοποιηθεί, επίσης ξέχασα να το πω πριν, με την υποστήριξη της στέγης του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ. Όποιος θέλει να προμηθευτεί, προλαβαίνει ακόμα. Οι θέσεις είναι περιορισμένες στην ιστοσελίδα του Κοσμόπολης. Και φυσικά για να δει και όλο το πρόγραμμα και να δει και τα στοιχεία για την πυθία, τη δεύτερη σύνδεση και τις δράσεις που έχει στο πλαίσιο του Cosmo Classical. Μάλιστα. Σου λύσει όλες τις απορίες. Ναι, βεβαίως, εννοείται. με την πυθία κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, την Κινσέπ, έχουμε έρθει σε επαφή ούκο λίγες φορές. Θυμάμαι το ψάρι. Θυμάσαι το ψάρι, το λεγόμενο Gobi Fish, το ψάρι της ανακύκλωσης. Δεντρόσπιτα. Τα δεντρόσπιτα. Όχι δεντρόσπιτα, τα σκυλόσπιτα. Τα σκυλόσπιτα. Δεντρόσπιτα. Και άλλες πολλές δράσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα στην κεντρική πλατεία της Καβάλας, με τη συμμετοχή και εθελοντών από το εξωτερικό, και πραγματικά είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είχε γεμίσει η πλατεία με κόσμο, με εργασίες. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία και είναι πολύ ωραία που συμμετέχουν και τώρα στο Cosmo Classical. Ακριβώς. Λοιπόν, καλή επιτυχία να ευχηθούμε και στις δύο εκδηλώσεις και εδώ θα είμαστε να τα λέμε τους ή άλλους μέχρι και να τα δείχνουμε. Και να τα δείχνουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Και επιστρέψαμε στο τελευταίο μέρος της νυχτερινής περιπολίας. Σήμερα σου λύσει όλες τις απορίες. Ναι, τα θέματα του κορονοϊού, τα θέματα τα ψυχιατρικά, τα θέματα τα ψυχολογικά. Τα πολιτισμικά. Τα πολιτισμικά. Θέματα γενικότερα και πάμε τώρα σε θέματα της αγοράς. Γιατί Black Friday σήμερα. Το Black το κρατάμε. Μ' αρέσεις. Το Friday το κρατάμε αναγκαστικά γιατί είναι Παρασκευή. Ναι. Προσθέτουμε κάτι άλλο. Αν θέλεις κάνουμε μία μετάφραση στα ελληνικά. Ναι. Το Black Friday σήμερα για την πόλη της Καβάλας ήταν μεγάλη Παρασκευή και όχι μαύρη Παρασκευή. Ή θα μπορούσε να είναι μαύρη Παρασκευή, αλλά στην κυριολεξία. Καταρχάς, γιατί έβρεχε. Ναι. Σημαντικός παράγοντας, το γεγονός ότι σήμερα έβρεχε. Ο κόσμος λογικά δεν μπήκε στη διαδικασία να κατεβεί στην αγορά, να πιει τον καφέ του, να εκμεταλλευτεί τις μεγάλες προσφορές και τις τιμές. Σε σχέση και με τα οικονομικά τα οποία δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Είχαν ως αποτέλεσμα η μαύρη Παρασκευή να είναι μαύρη στην κυριολεξία. Τι να πω. Τι ξέρω, δεν λες τίποτα, είσαι πολύ σκεπτικός. Συμβαίνει κάτι. Με προβλημάτισες. Σε προβλημάτισα. Με προβλημάτισες γιατί είναι ο καιρός, γιατί είναι ο κορονοϊός, γιατί είναι η μαυρίλα μας η μαύρη. Και έπρεπε αλλιώς να την ονομάσουνε. Ωραία, πάμε λίγο να δούμε το ρεπορτάζ για το πώς κινήθηκαν τα πράγματα τουλάχιστον στο κομμάτι της ένδυσης και της υπόδησης και σε όλα αυτά τα είδη στον εμπορικό κλάδο. Γιατί κάναμε ξεχωριστό ρεπορτάζ για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και ξεχωριστό. Γιατί έχουν και ξεχωριστή θέση στην ζωή μας. Φυσικά. Άλλοι πάνε να αγοράσουν ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά και άλλη ρούχα. Πάμε. Πάμε. Υποψιαζόμαστε ότι θα είναι πραγματική Black Friday. Μαύρη, ναι. Πιο μαύρη δεν έχει νομίζω, δεν βοηθάει καθόλου ο καιρός. Περισσότερο με Μεγάλη Παρασκευή παρά με Black Friday, θύμιζε η Παρασκευή στην αγορά της Καβάλας. Βοηθάει, ούτε ο καιρός δεν μας βοηθάει. Η κρίση με τον κορονοϊό δεν μας βοηθάει. Αλλά η ελπίδα πάντα υπάρχει. Έχουμε αρκετές ώρες μπροστά μας, ίσως ο κόσμος ξεκινήσει και σήμερα και αύριο, άλλωστε δεν θα είμαστε μόνο σήμερα, θα επεκταθούμε και αν βοηθήσει ο καιρός και όλα πάνε καλά, και γιατί όχι και τη Δευτέρα. Η κακοκαιρία σε συνδυασμό με τα ελάχιστα χρήματα που έχουν μείνει στην τσέπη των καταναλωτών κράτησαν τον κόσμο στο σπίτι τους. Περισσότερο με Μεγάλη Παρασκευή έμοιαζε η Black Friday στην Καβάλα. Ο βροχερός καιρός σε συνδυασμό με τα οικονομικά προβλήματα έκαναν τους καταναλωτές να μείνουν στο σπίτι. Παίζει ρόλο και το γεγονός ότι κράτησε μία εβδομάδα, οπότε ο κόσμος μοιράστηκε και δεν ήρθε σε μία μέρα μόνο, δεν μαζεύτηκε. Εμείς προσωπικά σαν κατάστημα σήμερα ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποιες προσφορές. Το ότι ορισμένοι κάνουν Black Week και όχι Black Friday, αυτό καλό είναι να το δούμε λίγο σαν θέμα, γιατί όλος ο Νοέμβριος έτσι όπως το πάμε θα είναι προσφορών.
Επόμενη καταναλωτική κίνηση αναμένεται να καταγραφεί κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί καταναλωτές επέλεξαν να ψωνίσουν από τώρα τα δώρα των Χριστουγέννων, εκμεταλλευόμενοι τις δελεαστικές προσφορές. Τώρα περιμένουμε τα Χριστούγεννα για να υπάρξει κάποια κίνηση. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις? Τα οποία Χριστούγεννα ήδη έχουν ψωνίσει πάρα πολλοί κόσμος. Στις προσφορές. Ναι. Σπάσαμε ήδη την κίνηση των εορτών, θα μας πούνε επαγγελματίες του εμπορικού κλάδου. Ναι. Τον έχουμε σπάσει ήδη τον κόσμο των Χριστουγέννων. Ωστόσο, μεγάλες αλυσίδες με είδη ένδυσης και υπόδησης δούλεψαν σε μεγαλύτερο βαθμό παρά τον παράγοντα καιρό. Ο καιρός δεν βοηθάει, ήταν ένας ανασταλτικός παράγοντας και είναι ακόμη. Προς το παρόν βλέπω δουλειά σε συγκεκριμένα καταστήματα. Ξέρετε σε ποιες αλυσίδες, δεν επιτρέπεται να πω. Ευελπιστώ ότι ίσως και το απόγευμα, αν σταματήσει λίγο αυτό το χάλι του καιρού, κατέβει κόσμος. Εγώ δεν είμαι μαγαζί που δουλεύω στην Black Friday γιατί δεν έχω κάτι σε προσφορά, αλλά δουλεύω συνδυαστικά εφόσον κατέβει ο κόσμος στην αγορά. Απλά σε ένα live που έκανα είπα ότι κατεβείτε στην αγορά της Καβάλας και μη πάτε στις μεγάλες αγορές, γιατί τα μικρά καταστήματα έχουν τις ανάγκες τους αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτό θα πω προς το παρόν, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η μέρα. Προς το παρόν, στα δικά μας εμπορικά καταστήματα επικρατεί ησυχία. Στις μεγάλες αλυσίδες υπάρχει κίνηση, οπότε βλέπετε πίσω, μην ονοματίσω, αλλά δεν ξέρω την εξέλιξη. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη αποθέματα αισιοδοξίας. Η αγορά έχει συνηθίσει στις εκπτωτικές καταστάσεις, οπότε ας κατέβει ο κόσμος. Ζημιωμένος δεν θα βγει, κερδισμένος θα βγει. Υπάρχουν πολύ ωραία πράγματα στην αγορά και στο κάτω-κάτω και μια ανάταση ψυχής, βρε παιδιά. Έτσι, να ανεβεί το ηθικό μας με κάτι όμορφο, με κάτι που χρειαζόμαστε και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Εντάξει, κλασικά σε ορισμένες αλυσίδες είδαμε να υπάρχει κάποια κινητικότητα. Όχι ο χαμός που σημειώνεται στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά καλά, ναι. Κάτι της να γίνεται. Βέβαια, οι επαγγελματίες, από ό,τι κατάλαβα, κλαίνε. Black, αλλά δεν είδαν κίνηση. Black ήταν και το ταμείο. Συν της άλλης, να πούμε ότι η Black Friday τα τελευταία χρόνια έχει πάρει έναν εβδομαδιαίο χαρακτήρα. Δηλαδή, ναι. Ξεκινάει από τη Δευτέρα, τελειώνει την Κυριακή. Black Week. Οπότε ο κόσμος λίγο, αν θέλεις, μοιράζεται. Ξέρεις, μερικοί τη Δευτέρα, μερικοί την Τρίτη. Εγώ θέλω να μου πεις το άλλο. Ποιο? Τι έχουμε τη Δευτέρα? Είναι η Cyber Monday, που είναι η συνέχεια της Black Friday. Για Tuesday έχουμε κάτι? Όχι, για Tuesday δεν έχει βγει για κάτι. Για Wednesday? Ξέρουμε αγγλικά τουλάχιστον τις μέρες, έτσι. Γενικότερα, όλος ο Νοέμβριος εμφανίζεται εκπτωτικός. Από όπου και να το πάρεις. Δηλαδή υπάρχει μια εκπτωτική παράταση από την αρχή του Νοεμβρίου μέχρι και το τέλος που δεν έχει σταματημό. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν γεμίζουν και τα ταμεία. Δηλαδή τζάμπα και η λάμπα που λέει. Τζάμπα, τζάμπα. Πάμε στο ρεπορτάζ. Το οποίο ρεπορτάζ είναι και λίγο δικό σου ρεπορτάζ. Είσαι λίγο γκατζετάκια. Είμαι. Πάμε. Σου αρέσουν εσένα αυτά. Υποτονική ήταν η κίνηση από το πρωί στην αγορά εν ώψη της Black Friday. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν μικρές ουρές έξω από μεγάλα καταστήματα, αλλά και αυτό λόγω του ελέγχου που γίνεται από τον υπάλληλο του καταστήματος για τα πιστοποιητικά των πελατών. Σε ρυθμούς Black Friday και τα καταστήματα με ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, με μεγάλες εκτόσεις και προσφορές σε είδη τεχνολογίας, εικόνας αλλά και ήχου. Έχουμε Black Week, έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη Πέμπτη τις προσφορές μας και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, για να μπορέσουν όλοι οι καταναλωτές να εξυπηρετηθούν και δεύτερον, φυσικά, για να αποφύγουμε τον συνωστισμό. Από εκεί πέρα, οι προσφορές είναι μεγάλες, είναι πάρα πολύ δυνατές. Ο κόσμος προσέρχεται όλες αυτές τις μέρες σε ένα πολύ καλό κλίμα, χωρίς να έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, ειδικά με αυτό το οποίο κάνουμε έξω τον έλεγχο στην πόρτα. Για τα πιστοποιητικά, όλα κυλούν ομαλά και οι πελάτες μας μπορούν να έρθουν και να εξυπηρετηθούν και να κάνουν τις αγορές τους χωρίς κανένα πρόβλημα. Μέχρι και αύριο. Οι προσφορές στα προϊόντα ήταν ικανοποιητικές, ενώ σε πολλές περιπτώσεις θα συνεχιστούν μέχρι και την ημέρα του Σαββάτου. Όπως είπαμε, ο καιρός δεν είναι σύμμαχος. Δεν είναι σύμμαχος μαζί μας. Βρέχει από το πρωί. Ωστόσο, ο κόσμος κατεβαίνει να ψωνίσει έστω και αυτό ελπίζοντας ότι είναι σήμερα η τελευταία μέρα. Βέβαια, θα συνεχίσουμε και τη Cyber Monday
από εβδομάδα, που θα έχουμε και εκεί προσφορές. Πιστεύω ότι ό,τι μείνει θα το δώσουμε την επόμενη εβδομάδα. Τα προϊόντα που γνωρίζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση σύμφωνα με τους καταστηματάρχες και που προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι οι ηλεκτρονικές συσκευές, τα smartphones, τα laptops και οι λευκές συσκευές. Τάση του κόσμου προς τα που κλείνει, τι βλέπουμε να αγοράζουμε. Περισσότερα προϊόντα τεχνολογίας, αλλά λόγω των προσφορών και στις λευκές συσκευές αγοράζουν και λευκές συσκευές. Οι περισσότεροι προχωρούν και στις αγορές για τα Χριστούγεννα, επειδή τώρα είναι πολύ καλές οι τιμές. Ναι, πολλά δωράκια. Μας ζητάνε να φτιάχνουμε συσκευασίες δώρων. Ναι, γίνονται και κάποιες προαγορές για τα Χριστούγεννα. Η τάση του κόσμου είναι πλέον σε μεγάλες τηλεοράσεις. Στις λευκές συσκευές, όπως είναι τα στεγνοτήρια που είναι κάτι επίκαιρο και οι αφιγραντήρες. Και φυσικά στη θέρμανση. Είτε λέγεται κλιματιστικό, είτε λέγεται θερμοβομπός ή αερόθερμο. Είδατε πριν τις εκτόσεις που έχουν κρατήσει όλη την εβδομάδα. Ποια μέρα είδατε περισσότερη κίνηση, η σημερινή, ήταν κάποια από την αρχή της εβδομάδας? Από την αρχή της εβδομάδας, δειλά-δειλά, οι περισσότεροι μπήκανε οι πελάτες για να δουν τι τιμές υπάρχουν και αν θα υπάρχουν την Παρασκευή σήμερα. Άλλοι ψωνίσανε, είχαν σύνεση και ψωνίσαν πιο πριν και οι υπόλοιποι τους βλέπουμε σήμερα ξανά. Ωστόσο, τη Δευτέρα ακολουθεί και η Cyber Monday. Ακολουθεί και η Cyber Monday. Cyber Monday, ναι. Ούτως ή άλλως θα πάει κυλιόμενα με το Black Friday. Μέχρι το Σάββατο Black Friday και τη Δευτέρα Cyber Monday. Εμείς εδώ θα είμαστε, τις προσφορές θα τις έχουμε, πιστεύω, τουλάχιστον μέχρι αύριο. Τώρα για τη Δευτέρα είναι μια άλλη μέρα, ακόμα δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, αλλά πιστεύω ότι πάλι κάτι θα γίνει. Και καθώς η πανδημία δεν έχει τελειώσει ακόμη, οι αγορές μέσω του smartphone, του tablet ή άλλων συνδεδεμένων συσκευών δείχνουν να είναι μάλλον πιο ασφαλείς από τις αγορές στα καταστήματα, τουλάχιστον για τον κορονοϊό. Ωστόσο, οι ηλεκτρονικές αγορές έχουν τους δικούς τους κινδύνους. Ενώ οι ηλεκτρονικές αγορές σας προστατεύουν από τον κορονοϊό, εάν δεν είστε προσεκτικοί, μπορεί να θέσετε σε κίνδυνο τη συσκευή σας με κακόβουλο λογισμικό. Οι ειδικοί της Παγκόσμιας Εταιρείας Κυβερνοασφάλειας δίνουν τρεις βασικές συμβουλές για το πώς να προστατευτείτε όταν κάνετε online αγορές αυτές τις ημέρες των εκτόσεων. Ο συχνά επαναλαμβανόμενος κανόνας είναι ότι αν κάτι ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, συνήθως δεν είναι. Έτσι, αν τυχόν πέσετε πάνω σε διαφημίσεις που σας ενοχλούν ή σας κατακλείζουν αναδυόμενα banners με εκπτώσεις 90% σε μάρκες πολυτελείας, μάλλον θα πρέπει να τις αποφύγετε. Εφόσον θα κάνετε τις αγορές σας online, το πρώτο σημείο που θα πρέπει να ελέγξετε είναι η σωστή σύνδεση στο ίντερνετ. Θα πρέπει επίσης να εξετάσετε το ενδεχόμενο να ενισχύσετε την ασφάλεια της συσκευής σας, προσθέτοντας οθόνες κλειδώματος που αποτελούν συνδυασμό τόσο βιομετρικών κλειδαριών όσο και συνθηματικών φράσεων. Μάλιστα. Είδαμε ότι υπήρξε έτσι. Black Friday, Cyber Monday. Προφορά, όχι αστεία. Ναι, συνέχισε. Μ' αρέσει. Coolie Tuesday. Τι άλλο, τι θες. Δεν ξέρω πια τι να πω. Από το πρωί γελάμε. Έχω πελπιστεί. Για το επίπεδο αγγλικών στο κανάλι. Τουλάχιστον proficiency είμαστε εδώ μέσα. Είμαστε. Cambridge, ούτε καν Michigan. Λοιπόν, όπως είδατε. Ξέρεις το πτυχίο μου. Μην γελάς. Όπως είδατε κι εσείς, σημειώθηκε λίγο μια μεγαλύτερη κίνηση στις ηλεκτρονικές συσκευές και στις ηλεκτρικές. Η τάση του κόσμου. Εμένα μου αρέσουν ούτως ή άλλως τα gadget. Είναι. Ναι. Δηλαδή, προτιμώ σε μια Cyber Monday και μια Black Friday να κοιτάξω πιο πολύ γκατζετάκια. Ναι. Εν τω μεταξύ, μ' αρέσει που τα κοιτάω. Ξέρεις, είναι το κουφό ότι τα κοιτάω. Πολύ αργό στο τελευταίο part. Τα κοιτάω όλα, δεν ξέρω και πόσο κάνανε πριν. Απλά κοιτάω την έκπτωση και δεν μπορώ να συγκρίνω άμα ήταν πιο φτηνά ή πιο ακριβά πριν και αν υπήρξε ένα προσαρμογή της τιμής. Αυτό το ιντερνετικό, αυτή η έρευνα πρέπει να γίνει. Δεν την κάνει σωστά την έρευνα. Δεν την κάνω σωστά, το ξέρω. Πολύ κακός. Εγώ επιλέγω αυτό που μου αρέσει συνήθως. Έτσι ψωνίζεις και στο σούπερ μάρκετ, χωρίς έρευνα. Εντάξει, εκεί είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα. Μάλιστα. Ξέρω εγώ. Είδαμε τον κόσμο να. Δεν είμαι και παράδειγμα προς μίμηση πάντως. Ναι, ωραία. Είδαμε τον κόσμο να τίνει προς την αγορά τηλεοράσεων. Είναι καλή ευκαιρία όταν θες να πάρεις τέτοια πράγματα. Ναι. Καλά. Δεν θα πας την Black Friday να πάρεις το iPhone το 13. Ποιο είναι αυτό που βγήκε και κάνει 1450. Αυτό. Δεν ξέρω, το τελευταίο. Λέει πόσο έκπτωση να το έχει, 100 ευρώ. Παρακάτω δεν νομίζω να πάει. Αλλά συνήθως όταν έχει μια ανάγκη για μια τηλεόραση, για μια οθόνη, για ένα ηχιάκι. Είδες, τα έχω πιάσει όλα. Για κανένα ακουστικό. Κάτι βρίσκεις.
Συνήθως μέχρι και 200 ευρώ κάτω κατεβαίνουν όλα. Περισσότερο δεν θα δεις. Απλά συνήθως, γιατί λέω για το κινητό, για το iPhone, γιατί τώρα όταν είναι καινούριο μοντέλο, όπως και να το πάει μια εκπτωτικά μια εταιρεία, πόσο να το ρίξει. Δεν θα το ρίξει πολύ. Λοιπόν, αυτά θα συνεχιστούν οι προσφορές και αύριο ημέρα Σάββατο, για ό,τι έχει ξεμείνει. Μήπως και θέλετε να προλάβετε κάτι να αγοράσετε. Χελάω λίγο, γιατί είναι λίγο τραγελαφικά τα πράγματα φέτος. Είναι, όχι φέτος, και πέρσι ήταν και πρόπερσι. Τέλος πάντων, και αν θέλετε μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις προσφορές και τις Cyber Monday, που είναι την ερχόμενη Δευτέρα. Τι λέμε τώρα? Ο καιρός. Και βγαίνει ο Αρνιακός. Για πες. Θα τον κλείσω. Θα έχουμε καλό καιρό, βρε. Όχι, βρε. Σε καλύψα. Λοιπόν, να πούμε ότι το Σάββατο γενικά ο καιρός θα είναι περίεργο στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, γενικότερα στην Βόρεια Ελλάδα. Να σου πω ότι δεν μας επηρεάζει τόσο πολύ το κύμα κακοκαιρίας που είδαμε στην υπόλοιπη χώρα. Ναι, θα έχουμε βοριάδες, ναι, θα έχουμε βροχές, δεν θα έχουμε αυτόν τον κατακλυσμό που είδαμε. Ξόβαλτσα μας παίρνει, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου θα έχουν περισσότερο κακοκαιρία. Αύριο δηλαδή βλέπω Καβάλα Σάββατο, θα έχει βροχούλα, αραιή δείχνει εδώ, 10 με 15 βαθμούς. Καλά είμαστε. Και 12 με 16 την Κυριακή και ήλιο. Τώρα στη Δράμα βλέπω επίσης βροχή. Την Κυριακή θα έχει ήλιο. Ναι, την Κυριακή θα έχει ήλιο. Γελάς, ε. Ωραία. Γιατί, εγώ δεν είναι. Αδιάβλητα, δεν ξέρω τώρα. Συνέχισε. Το Σάββατο μας ενδιαφέρει, πες. Το Σάββατο, σε πάω στην Δράμα. Βροχή το Σάββατο. Και στη Δράμα. Και στη Δράμα. 6 με 14, ενώ την Κυριακή... Ήλιο. 10 με 15. Πολύ ωραία. Άρα μπορώ να πεταχτώ και μια Δράμα. Αλεξάνδρου, πολύ θα έχει. Ξάνθη, Ξάνθη, σε πάω από την άλλη πλευρά τώρα. Ξάνθη, τι θα έχει το Σάββατο? Βροχούλα. Ωραία, 7 με 15, Κυριακή. Ήλιο. Είδε, στάμαθες καλά. 10 με 15, Θάσος, Σάββατο, θα πας Θάσο. Άμα έχει ήλιο, ναι. Καλά, δεν θα πάει άλλα σε ρεφίδο αύριο Θάσο. 10 με 15 και βροχή. Ναι. Και ήλιο την Κυριακή, 13 με 16. Μάλιστα. Και δεν τελείωσα, τι μάλιστα. Τι συνέβη, ναι. Έχουμε και άλλες και άλλες πόλεις έχουμε. Ναι. Κομοτηνή, καλά, Κομοτηνή, δεν περίμενα κάτι καλύτερο. Βροχή του Σάββατο 9 με 16, είναι μια περιοχή που ελκύει τις βροχές. Ναι, ναι. Κυριακή 12 με 17. Έχει μπερδευτεί η κατάσταση. Ποιος πιάνει Χατζηγιωβανάκη την Κυριακή? Παντού θα πάω. Με μπικίνι θα κυκλοφορείς, βλάκα σε όλες τις πόλεις. Παντού θα πάω, είδες, μια χαρά βολεύουν οι κύριοι. Λοιπόν, και συνεχίζω λέγοντας τον καιρό. Αλεξανδρούπολη θα έχουμε αύριο. Η Αλεξανδρούπολη δεν θα βρέχει. Εντάξει, ένα δύο ώρα είναι με το αμάξι Αλεξανδρούπολη. Είναι ένα δύο ωράκι. Και θερμοκρασίες 11 με 16. Αλεξανδρούπολη, θα πάμε όλοι Αλεξανδρούπολη. Και Κυριακή πάλι ήλιο 13 με 16. Ναι. Ωραία. Εγώ σου λέω, Σάββατο μπορείς να πας Αλεξανδρούπολη. Μάλλον, έτσι θα γίνει. Δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Θα περάσεις από Ξάνθη, από Κομοτηνή. Θα βραχείς δηλαδή στο ενδιάμεσο. Αναγκαστικά. Αλλά θα φτάσεις. Αναγκαστικά. Ωραία. Αυτά. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Τι άλλο, πια δεν έχω άλλη πληροφορία να εισφέρω στο κοινό καλό. Τελειώσαμε. Στεγνώσαμε πληροφορίες. Λοιπόν, να περάσετε καλά, να προσέχετε τα γνωστά. Να φοράτε τις μασκούλες σας όπου πρέπει, να είστε προστατευμένοι, να βάλετε και λίγο θέρμανση γιατί θα έχει μια ψύχρα το Σάββατο μόνο. Μπράβο. Κυριακή ανοίξτε κανένα παράθυρο να αεριστεί το σπίτι. Και καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο.